Καλησπέρα. Έλα ρε αγάπη. Τι γίνεται ρε Στέλιο. Τι να γίνει καλά. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βραζιλία με. Εσύ βλέπεις. Μαυροβούνιο. Τρίτη αγωνιστική. Α, τρίτη αγωνιστική είναι, ναι. Τρίτη είναι. Ναι. Βραζιλία, ε. Θα αποκλειστούν. Δεν τους θέλουμε, Στέλιο. Δύσκολα. Δεν τους θέλουμε. Ναι. Όπως διαβάζαμε από χθες είναι και προκλητικοί γιατί μας κοροϊδεύουν κιόλας. Κατάλαβες, Στέλιο. Μας κέρδισαν και. Δεν σε κορδεύουν καθόλου, αγάπη. Απάντησε ο Πιτίνο όμως, είδες. Είδες του ήδη. Αλίμονο. Ναι. Υπερασπίστηκε Πιτίνο, Γιάννη και Ελλάδα. Ναι. Ρε Στέργιο, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τρεις η ώρα σήμερα η Ελλάδα. Και δείστε σήμερα, μην έχουμε άλλα. Στο μπάσκετ βασικά σήμερα στις 3, στο ποδόσφαιρο 10-4. Ποιο να πει το δει, Στέργιο. 12,25 το διπλό της Νέας Ζηλανδίας. Έλα, ρε Στέργιο, τώρα πρωί-πρωί, δηλαδή ξεκινάς έτσι. Εμείς είμαστε με την Γιάννης. Το εμείς να μην το χρησιμοποιείς. Εντάξει, μακάρι να κερδίσει εθνική. Αν δεν κερδίσει όμως. Είμαι ιδέες με φίλο μου και μου λέει σε κάποια φάση. Πήγε, μου λέει, κανόνισε ένας γνωστός που είναι να φύγει κάπου εξωτερικό. Μια μάζοξη και την έβαλε, μου λέει, πάνω στην εθνική. Σκέφτομαι εγώ σήμερα τι μέρα είναι. Λέω, εντάξει, το μεσημέρι θα λέει. Πιο σημαντικό. Λέω, εντάξει, του λέω, δείτε ρε, παιδί μου κάπου εκεί. Όχι να μου λέει, τη Φιλανδία χάνω. Το κοιτάω, λέω, ειλικρινά, ήθελε τόσο πολύ να δει το Φιλανδία Ελλάδα. Συγχαρητήρια στο φίλο. Είναι δυνατόν. Και στεναχωριέσαι και μου το λέει έτσι που άλλο φεύγει στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο, εφτάμηνο και σε πείραξε που θα χάσει το Φιλανδία Ελλάδα. Δύο γκολ πουκι. Εγώ θα την πω την αμαρτία μου, μάλλον δεν θα το δω. Εκτός αν σχηματίσω στον πουκι δύο γκολ. Εγώ θα βάλω το στιγμό με τον πουκι, γιατί το λέμε εδώ και μέρες και το πιστεύω, αλλά δεν θα το δω. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά ρε, μου το λες με βαριά καρδιά, λες και θα χάσεις το Βραζιλία-Αργεντινή τη μάχη του αιώνα. Δηλαδή μου το λες έτσι. Πανδεσία λοιπόν σήμερα. Στέργιο, άστο, η μέρα σήμερα είναι γαλανόλευκη κανονικά. Αλίμονο. Κανονικά, άμα δεν κάνει σήμερα over 5 post. Για τον μπάσκετ και over 3 για τον ποδόσφαιρο δεν υπάρχεις. Βγαίνει το Twitter και σου λέει κλείσου. 3 η ώρα Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία και στις 10 παρατέταρτο. Ναι, Open TV. Φιλανδία-Ελλάδα. Γρηγόρης Ατρίδης, βλέπεις. Στο Τάμπερε. Εξωτικό Τάμπερε. 2-38 η Φιλανδία, 3-05 η Ισοπαλία, 3-90 το διπλό της Ελλάδας. Για δες αν άλλαξε κάτι με τον Μπούκι. Προχθές το βλέπαμε, όχι χθες, προχθές νομίζω το είδαμε. Ήταν 11 κάτι. Λοιπόν. Να σκοράρει 2 και γκολ 11. Εκεί έμεινε. Ωραία, Στέργιο, το προλαβαίνουμε. Δεν θα βάλει δηλαδή ευθυμικού λούρι. 2 συν γκολ. Όχι, θα όχι. 18-50. Πούκι. Το πιστεύεις. Λες να παίξουμε ένα διπλό στοίχημα. Δεν βάζω μαζί η Νέα Ζηλανδία. Κάτσε να δούμε. 11 ο Πούκι. Όχι, δεν τη βάζω, ρε. Ρε εσύ. Όχι. Πρέπει να περάσει η Ελλάδα. Πρέπει. Αν δεν είναι καλύτερη τη Νέα Φιλανδία. Μα είναι καλύτερη τη Νέα Φιλανδία. Είναι, αλλά νομίζω είναι λίγο προκλητικό το 12,5. Εντάξει, επειδή η απόδοση είναι μεγάλη. Λογικό. Πόσο βγαίνει. Περίμενε, α πω. Άσχημα. Πόσο. Κοίταξε, αγάπη. Βάζεις, δεν θα σου πω 50 ευρώ. Ναι. Βάζεις 20 ευρώ. Να βάλω 20 ευρώ για το διπλό τη Νέα Φιλανδία. Και επιστρέφει το στοίχημα, στη στοίχημα 2.600 ευρώ. Ίσως είναι αυτούς που παίζουν 1 ευρώ, βάζουν 16 μάτς και περιμένουν να πάρουν 500 και δεν τα παίρνουν και λένε μα γιατί. Για να το κλείσουμε, βάλε 10 ευρώ στη διάδα αυτή. Δεν βάζω 10 ευρώ. Για να πάρεις 1.347. Δεν κοντράρω την Ελλάδα στο μπάσκετ, δεν θέλω. Θα την κοντράρω εγώ, δεν πειράζει. Θα την κοντράρω εγώ. Και επειδή ο Γιάννης είναι MVP του NBA, σήμερα θα τη δράσει. Γιατί τον έχουν προκαλέσει. Μάλιστα. Στέργιο. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλο. Εδώ θα είμαστε αύριο, θα το δούμε. Τι θα έχει γίνει σήμερα. Πάμε στα δικά μας. Σιγά σιγά. Βιάζεσαι, Στέργιο, βιάζεσαι. Βιάζομαι, ναι. Έχω δουλειά. Θεωρείς ότι έχουμε πολλά. Στον ΠΑΟΚ που δεν γίνεται τίποτα. Βιάζεσαι να τα πεις. Έχουμε τη συμμετοχή σήμερα του Πέλκα, του Πασχαλάκη, ναι, ναι. Του Λιμνιού και του Γιαννούλη. Ναι, ναι. Στις 10 παρατέταρτο. Ίσως είναι ένας λόγος να καθίσουμε, να κάνουμε κουράγιο και να δούμε το Φιλανδία-Ελλάδα. Να κάνουμε κουράγιο, εντάξει. Ναι, και στις 6 και 4 ένα καλό φιλικό. Εθνική Ελλάδος Under 21 με τη Γερμανία, Γαϊτανίδης. Και μαζί Μπαλογιάννης και Λίρατζης. Ο Εσίτη παίζει τρίτη. Εθνική Ελπίδων, συγγνώμη. Ο Εσίτη παίζει στις 10 του μήνα. Ναι, δηλαδή τρίτη. Ημέρα τρίτη. Τρίτη, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε όλοι υπομονή και κουράγιο μέχρι να φτάσει
Φάγαμε τη μία εβδομάδα, ευτυχώς. Το μεθεπόμενο Σάββατο. Εντάξει, έμεινε άλλη μία εβδομάδα. Το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα ανοίξει την αυλία της τρίτης αγωνιστικής στις 7 στο Περιστέρι. Έχουμε ακόμα μέρες, αγάπη, δυστυχώς. Έχουμε στραγγίδα, αλλά εγώ το βλέπω θετικά και μετράω σιγά-σιγά. Λέω ότι μία εβδομάδα έφυγε. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας και ο Μπέλ Φερέιρα να δουλεύουν σωστά αυτές τις μέρες. Παρότι δεν έχει ο Πορτογάλος όλους παίκτες στη διάθεσή του λόγω των εθνικών και τραυματισμών. Δεν είχαμε κάποια άλλη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο. Ο Ντόγκλας Αγκούστο έμεινε στο γυμναστήριο για θεραπείες, ήταν και στην πισίνα στη Νέα Μεσημβρία. Ατομικό πρόγραμμα για τον Ομάρ Ελκαντουρί στο γήπεδο σε σχετικά χαλαρούς ρυθμούς. Και ο Φερνάντο Βαρέλα, θεραπεία και αυτός και ασκήσει στην πισίνα. Αυτό ήταν το σημερινό πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία. Οι υπόλοιποι έκαναν ασκήσεις τακτικής κτλ. Και αύριο, όπως ανακοίνωσε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα έχουμε το δεύτερο φιλικό της πρώτης ομάδας με τη δεύτερη. Καλό είναι αυτό που δείχνει ο Αμπέλ Φερέιρα μια επιθυμία να βλέπει και τα παιδιά της δεύτερης ομάδας. Ναι, ναι, υπάρχει και για τα σύνδεση. Παιδιά είναι καλό και για τον Παύλο Γκαρσία είναι καλό γενικότερα να νιώθουν ότι ασχολείται κάποιος μαζί τους από την πρώτη ομάδα και είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 που θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θα κοντράρουν τους παίκτες της πρώτης ομάδας. Το καταλαβαίνετε όλοι σας. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε και ιδιαίτερη επαφή μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια θα έλεγα μηδενική. Το καταλαβαίνω εν μέρη. Το έλεγε και ο Ράσμα Λουτσέσκου είτε δημόσια είτε σε ιδιωτικό της κυβέρνηση ότι είναι τόση η πίεση για το πρωτάθλημα, το κύπελο που δεν είχε ενέργεια και χρόνο να δει την ΚΑΠΑ 19. Δεχτώ μέχρι ενός σημείου, αλλά πάντα θα πρέπει μια ομάδα να έχει και συνέχεια. Και γενικότερα να μην σταματάει να λειτουργεί για την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη και ούτω καθεξής. Ο Αμπέλ Φερέιρα δείχνει ότι έχει τη διάθεση να βλέπει τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα οικογενειακό διπλό. Και προτιμάει όμως ο Πορτογάλος να έχει αντίπαλο την ΚΑΠΑ 19. Αύριο πρωί-πρωί στις 10 παρατέταρτο, αγάπη. Νωρίς. Νωρίς. Μας πιάσει και η ζέστη. Ναι, εντάξει. Λογικό, γιατί είναι λίγο δύσκολη συνθήκη σε αυτό το διάστημα. Πώς θα σταματήσει αυτή η ζέστη, θεωρείς, Τέργιο? Νομίζω σε 7-8 μέρες. Έχεις κάποια πληροφόρηση ή το δηλαδή, λες έτσι? Δηλαδή μετά τις... σήμερα έχουμε 5, μετά τις 13 Σεπτεμβρίου θα έχουμε βροχές, θα έχουμε τόση θερμοκρασία. Έτσι λέω εγώ. Α, οκ, καλά. Εντάξει, εσύ άκουσε τους μετεωρολόγους που θα σου πούν το ίδιο πράγμα περίπου. Βγήκε ρε παιδί με αυτό, είπαν ότι χαλάει και από τότε. Έτσι νιώθω εγώ. Α, έτσι νιώθεις. Έχω ένα χτύπημα στον αγκώνα από παλιά, από τα μπάσκετ. Αυτό, ναι. Με πονάει λίγο όμως, μου αλλάζει ο καιρός. Άσε με, ρε. Πόσες φορές αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρεις τι έλεγα. Ισχύει σε μερικές περιπτώσεις, να ξέρεις. Εγώ ξέρεις τι έλεγα και μου το έλεγε συνέχεια η μαμά μου. Με πονούσε το γόνατο και μου έλεγε ότι ψηλώνω. Με βλέπεις να έχω ψηλώσει, θεωρείς. Να τη τα πει αυτή, αγάπη. Να τη τα πει αυτά. Ε, όχι, βέβαια. Ναι, προφανώς. Με παραμύθιαζε, ρε, και περίμενα να ψηλώσω, αλλά δεν. Και κάθεται και λένε τώρα οι άλλοι: όχι, με πονάει όμως, αλλάζει ο καιρός. Όχι, με πονάει το κεφάλι, θα βρέξει. Εντάξει, από τη μία τρέχει στα τέννις, από την άλλη στις χοροδίες. Μπάσκετ, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα κολύμβει. Λογικό να έχει μια καταπώνηση στα γόνατα. Ναι, το κλειδί ήταν ότι δεν έκανα μπάσκετ. Αν έκανα, θα ψήλωνα. Πάντα έτσι πίστευα. Ναι. Δεν βοήθησε όμως. Θα γινόταν ένα καλό playmaker. Ναι, σίγουρα. Με έρμπολ όλη την ώρα. Ούτε διχτάκι δεν ακούμπουσα τίποτα. Ποτέ δεν αργά, αγάπη. Τώρα, Στέργιο. Μικρής ακόμα. Δεν. Το μπάσκετ έχασε ένα σπουδαίο. Θα ρωτήσουμε τι γίνεται με τις ακαδημίες της γυναικείας ομάδας μπάσκετ. Δεν θα πας στην πρώτη ομάδα κατευθείαν. Τη νέα σεζόν. Να μπεις λίγο στο κλίμα. Και πώς θα παίξεις, στην ΚΑΠ 19, στα 24. Θα τη βρούμε την άκρη. Ξέρεις το δελτίο. Θα τη βρούμε την άκρη. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Θα βρούμε ένα παραθυράκι. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Όχι, Στέργιο. Θα πάρω το τηλέφωνο τον πρόεδρο. Δεν μου λες, έχεις δει καθόλου λίγο USA Open που είναι σε εξέλιξη? Όχι, τώρα. Ούτε μισή. Που έχεις σε στοίχημα εδώ καλές αποδόσεις να δουλέψει λίγο. Κάνε μια πρόταση στον κόσμο να πάει κουβά για το τέννις. Αχ, αυτό πραγματικά δηλαδή. Κάνε μια πρόταση στον κόσμο. Μια διάδα. Χθες τα ξημερώματα.
Mm-hmm. Αποκλείστηκε ο Φέντερερ, ωραία. Ναι, εκτός. Ναι. Έχει μείνει εκτός και ο Τζόκοβιτς. Ο μόνος που μας έμεινε στέργιο, ποιος άλλος είναι ο Ναδάλ, ωραία. Είμαστε ημιτελικά τώρα, αύριο τα παιχνίδια, με Μετβέντεφ με Δημητρόφ πρώτα και Ναδάλ με Μπερετίνη. Δεν θέλουμε να μάθουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί. Θέλουμε ρε, να βγάλουμε λεφτά. Να σου πω. Πάω στο 3-0, ωραία. Γιατί εντάξει, ξέρω Μπερετίνη, Ναδάλ δεν τον βλέπει. Πώς τον δίνει. Ένα 44. Περιμένω να ακούσω απλά τη διάδα, αγάπη. Τι να σου δώσω, ένα 44. Βρε, δώσουμε μια διάδα και ας είναι και δύο απόδοση συνολικά. Και δεν με πειράζει. Εγώ λέω Δημητρόφ. 2-45. Άρα ποια είναι η διάδα σου. Τι λες εσύ. Έχουμε εδώ και την Αναστασία στην ηχοληψία. Περίμενε. Έλα. Λοιπόν, βάζω Δημητρόφ 2-45 συν... Αν βγει ποτέ το ποντίκι κάπου στην οθόνη, έλα. Το έχουμε. Συν το 3-0 του Ναδάλ. Ωραία. Δηλαδή 1-44. Και σου δίνει στέργιο... Κοντά στο 3. 3-53. Μια χαρά είναι. Τι μια χαρά, ας βγει αγάπη, θα μια χαρά 100 είναι. Ευρώ θα βάλεις. Mm? 100 ευρώ. 10. 10. 20. Να πάρεις τι. Ούτε να... καν. Λοιπόν, όχι. Θα κρυθείς αύριο αγάπη. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Ναι, Σάββατο. Γιατί αύριο είναι η ημιτελική. Αν το θυμηθώ την Δευτέρα, θα κάνω ένα κόπο να δω. Εντάξει, για πάρα αν ξεφύγεις πολύ τη Δευτέρα, ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί να έχω και άδεια, θα δω. Είμαι πολύ κουρασμένος. Και άδεια να έχεις, εγώ εδώ θα είμαι να μεταφέρω ότι έχει συμβεί τώρα στο διάστημα. Οπότε, στο χέρι σου είναι... Λοιπόν, επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στα πρωτοσέλιδα ναι. εφημερίδων, βέβαια. Ασχολείται και πάλι κόσμος. Ασχολήθηκε γιατί έχουμε... Με ΠΑΟΚ TV πάλι. Αρνητική είδηση, όχι. Με τι? Έχει πρωτοσέλιδο σήμερα η Sport Time Shock. Όπα. Ο Δημήτρης Μελιόπουλος αποφάσισε στα 19 του να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Μια εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Ναι. Εντάξει, δείτε τα 20 προηγούμενα πρωτοσέλιδα της Sport Time. Και αν βρείτε θέμα για τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερο από γραμματώσιμο, εδώ είμαστε. Εντάξει. Οκ. Καταλαβαίνω ότι δεν πουλάνε στην Αθήνα τα θετικά θέματα για τον ΠΑΟΚ, πουλάνε μόνο τα αρνητικά. Εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση. Φυσικά. Ρε. Δεν είναι σοκ. Και ούτε είναι μια εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Το αναλύσαμε και προχθές. Είναι μια απόφαση του Δημήτρη Μελιόπουλου για τους δικούς του λόγους. Δεν έχει να κάνει με τη γενικότερη δομή του ποδοσφαίρου. Είναι ένα παιδί σούπερ ταλαντούχο και με προοπτικές πολύ μεγάλες. Θεωρητικά γιατί στα 18 και στα 19 δεν μπορείς να έχεις σίγουρη άποψη για την εξέλιξη ενός παίκτη, εκτός αν είναι ο Ροναλντίνιο ή ο Νεϊμάρ. Να είναι δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Γράφονται πολλά. Συμφωνώ με το χθεσινό πώς του Σταύρο ότι πρέπει να νιώθουμε και λίγο. Και αν δεν ξέρουμε, να μην λέμε το μακρύ και το κοντό μας. Και επίσης γιατί είναι μιλάμε πολύ... για ένα παιδί 19 ετών. Ναι, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που υπάρχει και προσωπικό ζήτημα μέσα. Και εσύ για να κάνεις μια πολιτική συγκεκριμένη, κάθεσαι τώρα και το σέρνεις αυτό το θέμα εδώ και 3-4 ημέρες. Χωρίς να ξέρεις καν τι έχει γίνει. Μα καταρχάς δεν είναι αγωνιστικό το θέμα. Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Δεν μπορείς τώρα τόσες μέρες να το συντηρήσεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε, στη χώρα που ισοπεδώνουμε τα πάντα και τους πάντες, ο καθένας λέει το μακάρι και το κοντό του. Κάπου και σεβασμός, ρε εσύ, όμως. Δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν μπορώ να υπάρχει καταλάβω, κανιβαλισμός. Δηλαδή... Ναι, αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 100% αυτό. Από ανθρώπους αμόρφωτους, απαίδευτους, που έχουν μάθει να ισοπεδώνουν την οποιαδήποτε κατάσταση. Και να μην σέβονται κανέναν. Είτε αφορά το θέμα την πολιτική, είτε την οικονομία, είτε την κοινωνία γενικότερα, τον αθλητισμό. Έχουν άποψη για όλα και ισοπεδώνουν τους πάντες. Οκ, ξαναλέω, η ουσία του πράγματος είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Μελιόπουλο. Προσπαθεί να τον μεταπίσει, να του δώσει ένα κίνητρο για να παραμείνει ενεργός. Οκ, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί δηλαδή προκειμένου να τον μεταπίσει, να τον πει θα έχεις χρόνο στην πρώτη ομάδα.
Ο ΠΑΟΚ είναι δίπλα στον Μελιόπουλο. Ό,τι και να αποφασίσει. Εντάξει, το τι, το γιατί και το πώς το ξέρει μόνο ο ποδοσφαιριστής. Αν είναι και το καλό του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στις σπουδές του, ας το κάνει. Αν είναι και το καλό του να παραμείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου, ας το κάνει και αυτό. Γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα παιδί με πολύ ταλέντο. Αφού δεν είπαν στα αρχή ότι ξέρω εγώ τον απείλησε ο ΠΑΟΚ και του είπε σταμάτα το ποδόσφαιρο. Μπορεί να το διαβάσουμε και αυτό κάπου. Γιατί προς το παρόν έχουν μείνει στο ότι τον εξώθησε ο ΠΑΟΚ στο να σταματήσει. Χωρίς να έχουν ιδέα τι έχει συμβεί, ωραία. Το επόμενο μπορεί να είναι αυτό. Να διαβάζει ότι τον απείλησε ο ΠΑΟΚ και του είπε σταματά. Άλλοι έχουν γράψει ότι του κόψε το δρόμο. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Του κόψε το δρόμο. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να βάλει το Μελιόπουλο βασικό και όλα τα παιδιά που είναι 18-19 χρονών για να μην του κόψει το δρόμο. Εντάξει. Ναι, γιατί ας πούμε το ότι αυτό συμβαίνει καθημερινά σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο, ότι αξιολογούνται κάποιοι παίκτες αγωνιστικά και δεν σου κάνουν. Επίσης, και επιλέγεις ότι θα προχωρήσει με δανεισμό, με οτιδήποτε. Εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι κακό. Που ξαναλέω, δεν είναι το θέμα αγωνιστικό. Αλλά, okay. Για να το κλείσουμε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς πέρα από τον Μελιόπουλο και τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν έχει μέσα το όλο θέμα και μία δόση απογοήτευσης γιατί απορρίφθηκε τον Αμπέλ Φερέιρα, δικαίωμα του Μελιόπουλου είναι, αλλά είναι και δικαίωμα του ΠΑΟΚ να κρίνει τους ποδοσφαιριστές του όπως αυτός νομίζει. Εντάξει, εδώ ο Λάμπρου που προήρθε από μια πολύ καλή χρονιά στην Ολλανδία, βασικός η ομάδα της πρώτης κατηγορίας, δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Και είναι πολλά τα παραδείγματα, απλώς είναι πολύ χτυπητό του Λάμπρου. Ο Στοχ που ήρθε πρωταθλητής Τσεχίας και έχει μια καριέρα με Τσέλσι, με Φενέρμπαχτσέ, με Εθνική Σλοβακία κτλ. Πάλι δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σωστός απέναντι σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Τους πληρώνει στην ώρα τους, τους προσφέρει τα πάντα για την προπόνηση, την αποθεραπεία, γενικότερα την καθημερινότητά τους. Δεν θα πω εγώ κάτι παραπάνω. Το τι και το πώς το ξέρει ο Μελιόπουλος. Πάντως, εάν αποφασίσει και δεν μεταπιστεί ούτε στο παραένα ο πρώην παίκτης της Ξάνθης να συνεχίσει, ο ΠΑΟΚ εννοείται πως θα διασφαλιστεί. Δεν θα αφήσει τον ποδοσφαιριστή ελεύθερο και σε 6 μήνες, αν αποφασίσει να επανέλθει και πάλι, τον δούμε στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει δαπανίσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον Μελιόπουλο, τηρωμένων των αναλογιών και τις ηλικίες του ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν αποκλείω, αγάπη, αν πάρουμε το σενάριο σαν δεδομένο ότι θα σταματήσει σε 6, 7, 8 μήνες να επιστρέψει. Καλά, ναι, καλή δεν ξέρει. Γιατί δεν είναι το παιδί 35, είναι 19. Μπορεί να αποσυρθεί και να του λείψει τόσο το ποδόσφαιρο και σε 2, 3, 5 μήνες να θέλει να επιστρέψει. Εδώ θα είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτά για τον νεαρό. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Με αφορμή το πρωτοσέλιδο που είδα, ξαναλέω. Και γενικά συζητιέται πολύ. Στη συγκεκριμένη εφημερίδα είχα να δω πρωτοσέλιδο του ΠΑΟΚ πάρα πολύ καιρό. Είδαμε σήμερα, σοκ. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα παρέα με την Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Αθλητικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυούνται ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αναλαμβάνουν και ανακαινήσεις σπιτιών και ανακαινήσεις επαγγελματικών χώρων. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πάρουμε σιγά σιγά όλα τα θέματα ένα-ένα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Βλέπαμε με την αγάπη στο διάλειμμα την πτώση ενός συναδέρφου σε πρωινό πάνελ του Αντένα. Καλά, χάθηκε βασικά το πλάνο. Ναι. Πώς είναι μια δίνη που τσουρουφάει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ήταν πολύ κόμψο αυτό που έγινε και ήταν ωραίο η αντίδραση των υπολείπων. Εντάξει, ανησύχησε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, ήταν ξανά οι άλλοι, σηκώθηκε από τη θέση, λίγο κοιτούσε. Ναι, γιατί μπορεί να ήταν άλλο αφηρημένο. Να κοιτούσε αλλού, α πούμε, να ξέρει ένα κδούπο. Δεν είσαι το τσουκαλάκι, εκείνο το επικό. Όχι. Είχε πέσει κι άλλο, την κοιτούσε και γελούσε. Το θυμάσαι. Βέβαια. Στέρια, αν πέσει. Ξεχνιέται. Και εγώ έτσι θα κάνω, θα σε κοιτάω και θα γελάω. Δεν θα προσπαθήσω. Δεν έχει πέσει κανένα και ούτε πρόκειται. Εδώ. Ναι, έχει πέσει. Το έχουμε γλιτώσει παρά λίγο μερικές φορές. Με τα καλώδια, λίγο με τα ακουστικά. Ναι. Αλλά δεν έχουμε κάμερα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι. Ακόμα. Θα έχουμε στις νέες εγκαταστάσεις. Αυτό γι' αυτό λέω ακόμα. Σε λίγες μέρες. Εκεί με το φοβάμαι. Εκεί θα είμαστε στρατιωτάκια, Στέριο. Τίποτα. Εκεί θα είμαστε σοβαροί. Εγώ δεν έχω θέμα. Στέριο. Υπάρχει προπονητής
προπονητής Κωνσταρίκα, ο Γκουστάβο Ματώσας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του για ποιο λόγο, λες? Παίζεις, γιατί το έχω διαβάσει. Έλα, πότε πρόλαβες, ρε? Το πρωί. Ναι. Επειδή βαρέθηκε. Σταριό. Λογικό είναι. Συνειδητοποίησα, λέει ο άνθρωπος, πως το να προπονείς μια εθνική ομάδα είναι αντιπαραγωγικό. Ακόμα και αν σκοτώνω την ώρα μου παρακολουθώντας βίντεο. Δεν είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Είναι σκληρό να μην έχεις κάθε ημέρα ποδοσφαιριστές για να τους κάνεις προπόνηση. Έχω τους παίκτες μόνο μία εβδομάδα κάθε δύο μήνες και αυτό με σκοτώνει. Δεν ήξερα πως θα είναι τόσο δύσκολο. Νόμιζα πως θα μπορούσα με κάποιον τρόπο να το διαχειριστώ. Δεν ήξερα πως το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι τόσο βαρετό. Δεν το μετανιώνω και δεν έχω τύψει επειδή έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν θα καθοδηγήσω εθνική ομάδα ξανά. Δεν μπορώ να έχω τους παίκτες κάθε δύο ομάδες. Δεν είναι για εμένα κάτι τέτοιο. Είπε ο τεχνικός της Κωνσταρίκα. Είναι βαρετό. Εκεί καταλήγουμε, Σταρίγιο. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς όταν βλέπουμε εθνικές που δεν έχουν και πολλές, πολύ μεγάλους στόχους. Είναι βαρετό. Α, βλέπω εδώ κάτι σχόλια που έχει κάτω το συγκεκριμένο κείμενο και ένας φίλος λέει πάρτε τον Αναστασιάδη. Ειδικεύεται σε κάτι τέτοια. Ξυπνάδες. Βρήκαμε τώρα. Θα δούμε τι θα κάνετε και με τον καινούριο προπονητή. Είναι. Α, λέει, το φάντεσι. Δεν θα αργήσει και ο δικός μας, λέει ένας άλλος. Στο ίδιο μικρό κύμα. Ο δικός μας δεν έχει θέμα. Νομίζω. Εμάς είναι Ολλανδός, ρε, αντέχει. Ναι. Αντέχει, Στέργιο. Ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι και τα ερωτηματικά καθαρά στο αγωνιστικό τμήμα. Εντάξει, δεν έχουμε νέα πρόσωπα. Αν τα πράγματα κυλούσαν καλύτερα και ο ΠΑΟΚ περνούσε, νομίζω θα είχαμε μία ή δύο κινήσεις για ενίσχυση. Αυτό δεν έγινε. Πωλήσεις δεν έγιναν, γιατί και ο χρόνος ήταν ελάχιστος όταν πάρθηκε η απόφαση. Και δεν μετά κάτι. Τον αποκλεισμό, μέχρι και να τελειώσουν οι μεταγραφικές περίοδοι σε όλη την Ευρώπη. Πλέον δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δει κάποιος ποιες χώρες ακόμα μπορούν να κάνουν μεταγραφές, είναι χώρες της Αφρικής και χώρες που δεν έχουν τα χρήματα οι αγορές τους για να πάρουν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Οπότε η όποια προεργασία για πωλήσεις θα πάει από Δεκέμβριο, αν επιμείνει ο ΠΑΟΚ να κάνει πωλήσεις. Άρα το μοναδικό ενδιαφέρον είναι να γίνει σωστή δουλειά, να περάσουν οι μέρες και να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει να παρουσιαστεί στο Περιστέρι. Απέναντι σε έναν Ατρόμητο που δεν έχει ακόμα πανηγυρίσει νίκη. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος σε σχέση με τον περσινό Ατρόμητο. Τα πατήματα του νομίζω ψάχνει περισσότερο. Δεν έχουμε μεγάλο δείγμα. Αν πάρουμε σαν δείγμα τα μας με τη Λέγκια, είναι χειρότερος. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση και την ποιότητα και την εμπειρία της Λέγκια. Χωρίς να σημαίνει ότι η Πολωνία ήταν κάτι το τρομερό. Απλώς ήταν καλύτερη από τον Ατρόμητο. Καλά, εντάξει, άλλαξαν πολλά και στον Ατρόμητο, έτσι. Είναι μια διαφορετική σεζόν σε σχέση με τις προηγούμενες. Έβγε ο Άρδα. Εντάξει, έβγε και προπονητής, έβγε και Κουλούρης, έβγαν πολλοί παίκτες που... και ο Χατζησαΐας, που ήταν βασική εκεί πέρα πέρσι. Έχει πολλούς Έλληνες και καλούς Έλληνες και με εμπειρία στη Σούπερ Λίγκα. Έχει παίκτες που έχουν εμπειρία από το πρωτάθλημα χρόνια στην Ελλάδα, όπως είναι ο Ούμπιντες. Παίκτες που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στον Ατρόμητο, όπως είναι ο Μάντσον. Υπάρχει και η ενίσχυση με τον Βέλιο. Γενικότερα είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του τουλάχιστον 30-40% σε σχέση με το πώς εμφανίστηκε κόντρα στον Πανιόνιο. Και από πλευρά τρεξιμάτων και αποτελεσματικότητας και προσοχή στην άμυνα. Γιατί η λογική λέει, αγάπη, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχτεί μόνο δύο φάσεις από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Όπως δέχτηκε τον Πανιόνιο μία φάση και δέχτηκε γκολ στην Τούμπα. Ναι. Άρα, εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να παραμείνει στην κορυφή με 9 βαθμούς, προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Βόλος του Μπέου μπορεί να κόψει βαθμό από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και αν είναι όντως τόσο ανταγωνιστικός ο Βόλος, κάτι θα γίνει. Μια αποβολή, ένα πέναλτι, δύο πέναλτι. Θα χαλάσουν οι κάμερες στο ΒΑΡ, κάτι θα γίνει τέλος πάντων. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει τη νίκη. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, νομίζω, όλων μας. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει τους 9 βαθμούς
και συνέχεια να προετοιμαστεί για το μάτς με τον Άρη που ακολουθεί στην Τούμπα. Πριν τα δύο μάτς με ΑΕΚ στο ΆΚΑ και Αστέρα στην Τρίπολη. Ναι, okay, υπάρχουν και τα play-off ή έξτρα περίοδος, αλλά δεν θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να μείνει πίσω και να κυνηγάει τον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει απώλειες σε αυτή την τετράδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα έχει τόσο πολύ αέρα, θα ανέβει και η ψυχολογία του κόσμου και η ψυχολογία των παιχτών και σίγουρα και η ψυχολογία του Φερέιρα που και αυτός έχει ανάγκη από νίκες και μάλιστα διαδοχικές στο ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τετράδα. Αν το πάρουμε μεμονωμένα, είναι δύσκολο και απαιτητικό το μάτς στο Περιστέρι. Εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πέρσι την νίκη για πολλούς λόγους και για αποφάσεις των διαιτητών. Όλοι θυμόμαστε το πέναλτι που δόθηκε στον Ελ Καντουρί. Σε ξεκάθαρο πάτημα που του έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή και ανατροπή. Ο Τζίλος τότε δεν έδειξε το σημείο του πέναλτι. Θα δούμε πώς θα πάει και η κατάσταση με τον Βαρέλα τις επόμενες μέρες, αν και θεωρώ εγώ ότι μάλλον θα προετοιμάσει τον Ίγκασον ο Φερέιρα. Ναι, από σημείο που είναι και εδώ. Όλα εκεί συνηγορούν. Δεν ξέρω τι άλλες αλλαγές θα κάνει ο Πορτογάλος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε το παραμικρό. Ας επιστρέψουν και οι διεθνείς με το καλό χωρίς να έχουν προβλήματα τραυματισμών. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης για το μάτς με τον Ατρόμητο. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλες αλλαγές. Στο μάτς με τον Πανιόνιο έμεινε εκτός ενδεκάδας ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει ένας εκ των δύο ή μπορεί και οι δύο στο αρχικό σχήμα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να μείνει εκτός ο Ζαμπά. Σε κανένα νομίζω. Και δεν ξέρω πώς θα πρέπει να μείνει και εκτός αποστολής ο Ζαμπά. Σε ένα-δύο παιχνίδια μπας και αλλάξει λίγο μυαλά. Και πάρει ο ΠΑΟΚ αυτά που θέλει από τον Βραζιλιάνο. Ξεκάθαρα πρόκειται για ένα παίκτη με μεγάλες δυνατότητες, αλλά ο Ζαμπά που βλέπουμε το τελευταίο πεντάμινο, βάζω μέσα και το καλοκαίρι, δεν είναι ο παίκτης που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι η νοοτροπία του λίγο λάθος. Δεν το βοηθάει το περιβάλλον, δεν το βοηθάνε πολλοί παράγοντες. Στον ΠΑΟΚ έχουν προσπαθήσει πολύ να το γυρίσουν το όλο story και μήπως με τον Ιβάν Σαβίδη, ναι, με τέτοιο ΠΑΟΚ που λίγο είχε έντονα μαζί του και με τον Άμπελ Φερέιρα με διάφορες κουβέντες. Δεν έχει αλλάξει προς το παρόν κάτι, αλλά ναι, μήπως πρέπει να γίνει ο ΠΑΟΚ λίγο πιο σκληρός, εντάξει. Γι' αυτό λέω να μείνει εκτός αποστολής. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Όπως ναι, έμεινε ο στόχος, όπως θα μείνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές εκ των πραγμάτων με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, ας μείνει και ο Ζαμπά. Ούτε ο Νεϊμάρ είναι, ούτε ο Φιρμίνιο, ούτε ο Κουτίνιο. Είναι ο Λέο Ζαμπά. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Ευκαιρίες είχε πάρα πολλές. Πώς το σκεφτεί ο Φερέιρα. Τον εμπιστεύτηκε και με τον Άγιαξ, και με τον Σλόβαν, και με τον Πανετολικό, και με τον Πανιόνιο. Δεν βλέπω εγώ βελτίωση. Κοίτα, και μόνο το γεγονός ότι υπήρχε ακόμη και στην ομιλία του Ιβάν Σαββίδη ειδική αναφορά για αυτόν και σε έντονο ύφος. Από το μεγαλομέτωπο που του πάω και νομίζω ότι για τον Ζαμπά πρέπει να υπάρχει ένα καμπανάκι. Τώρα θα τα ακούσει, δεν θα τα ακούσει, θα φανεί. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά την επιστροφή. Θέλω να ελπίσω ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Προφανώς και ο Φερέιρα θα τον δει αυτές τις δύο εβδομάδες πώς θα είναι και στις προπονήσεις, γιατί εκεί φαίνονται πολλά. Δεν αποκλείεται και για μένα να μείνει και εκτός. Ίσως να ήταν και καλύτερο αυτό, 2-3 παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα να επιστρέψει με καλύτερη νοοτροπία. Γιατί το θέμα εκεί είναι. Αγωνιστικά έχει στοιχεία, έχει ταλέντο, μπορεί να δώσει πράγματα. Αλλά άμα δεν σκέφτεσαι το σύνολο, σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δεν βοηθάς την ομάδα. Κοίταξε, υπάρχει και καλό που ο Ζαμπά, μάλλον στο μυαλό του Ζαμπά, είναι ότι είναι λίγο πιο κάτω από Φιρμίνιο, Κουτίνιο και Νέιμαρ. Δείχνει μια αυτοπεποίθηση, αλλά απ' την άλλη δεν βοηθάει κάτι τέτοιο ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Εγώ το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Το να φτάνει ο Λέο Ζαμπά να κάνει δικά του βίντεο για το Instagram, εντάξει, okay. Θα πρέπει και μέσα στις ομάδες να υπάρχουν και οι μηχανισμοί. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αγάπη, το να κάνει ένας ποδοσφαιριστής δικά του βίντεο. Εντάξει, ναι, αν είσαι ο Μέση, ο Κριστιάνο, ναι, κάνει δικά σου βίντεο. Ο Λέο Ζαμπά έχει να κάνει με το γύρω-γύρω αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξύπνησε ο Ζαμπά και είπε θέλω να κάνω βίντεο για τον εαυτό μου.
Οι άνθρωποι του είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Ας βρεθεί η άκρη και να βρεθεί η λύση. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί, δηλαδή, εντάξει, σε ένα ξεκίνημα που ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλά, χωρίς να είναι μοναδικός, εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα ο Ζαμπά, ούτε ο Πίσης Βαρίνη καλά στα δύο παιχνίδια, ούτε ο Πέλκας, ούτε ο Βαρέλα. Γενικότερα η ομάδα δεν πατάει καλά. Αν εξαιρέσουμε, αν το πάρουμε συνολικά τα παιχνίδια, Γιαννούλη, Λιμνιό, Σβιντέρσκι, Μίσιτς, οι οποίοι δώσαν αυτά που μπορούσαν, νομίζω, οι υπόλοιποι δεν. Αν τα πάρουμε ένα προς έναν. Αλλά το να μέσα στην περίοδο αυτή, που ο ίδιος δεν πατάει καλά, υπάρχουν τα δικαιολογημένα παράπονα και από τον προπονητή, αλλά και από τον Ιβά Σαββίδη, που τα εξέφρασε με πολύ έτσι έντονο τρόπο, το να ξυπνάει και να κάνει βίντεο πώς σηκώνεται από το κρεβάτι, πώς μπαίνει στο αμάξι και πώς πάει στη νέα μεσημβρία, εγώ πραγματικά δεν θα το ανεχόμουν. Εγώ, σαν Στέργιος τώρα. Εντάξει, για μερικούς αυτά είναι ψηλά γράμματα, για άλλους δεν είναι. Κάποια στιγμή στην προπόνηση της United επί Ferguson, πήρε το μυαλό του ανάποδες του Sir Alex και απαγόρευσε, για παράδειγμα, τα χρωματιστά παπούτσια χωρίς την άδειά του. Είπε, θα φοράει ο Giggs, ο Beckham κτλ. Μην ξαναδώ πορτοκαλί, κίτρινα, μπλε παπούτσια στην προπόνηση. Γιατί ανέβασε 5 παιδιά από τη δεύτερη ομάδα της United και είδε 5 παιδιά να φοράνε 5 διαφορετικά χρώματα παπούτσια. Για άλλους αυτό μπορεί να είναι λεπτομέρεια, για μένα δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια μέσα σε μια ομάδα. Εντάξει, θα μου πείτε, πήγαμε στο ακραίο παράδειγμα του Sir Alex που λειτουργούσε σαν δικτάτορας μέσα στα αποδυτήρια, αλλά ίσως καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Μακάρι ο Λέο Ζαμπά μετά τη διακοπή να παρουσιαστεί διαφορετικός. Δεν νομίζω ότι του λείπει διάθεση. Εγώ δεν τον κατηγορήσω για έλλειψη διάθεσης. Ομαδικότητα του λείπει. Ομαδικότητα και το μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Να βάλει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Και να αφήσει λίγο τις σκέψεις ότι είναι θέμα χρόνου να πάω στην Παρί, στην Ιουβέντους, στη Βέντερ Βρέμις με 18 εκατομμύρια. Διάθεση δεν του έλειπε ποτέ. Λίβερπουλ δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης που μένει εκτός συνόλου, μένει στο περιθώριο. Σε καμία περίπτωση. Κάνει μούτρα και οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό το στυλ ανθρώπου και παίκτη αρχικά ο Ζαμπά. Είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, δεν έχει θέμα με κάποιον στην ομάδα, αλλά ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ομάδας, δημιουργείται εκνευρισμός όταν βλέπεις τον συμπαίκτη σου μονίμως να κοιτάει τον εαυτό του και να μην βοηθάει και εσένα και το σύνολο να πετύχει το στόχο. Οπότε γενικά, ναι, δεν του λείπει διάθεση, αλλά ότι δημιουργείται θέμα, δημιουργείται. Για κανένα δεν είναι ευχάριστη αυτή η κατάσταση. Αλλά επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε, κατάλαβα ότι υπήρχε κόσμος που εισέπραξε μια αρνητική διάθεση από εμάς για τον Ζαμπά. Δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε θέμα με τον Χι Ζαμπά και τον κάθε Ζαμπά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγα και στο Σταύρο ότι στην αρχή θεωρούσα ότι είναι καλό που στηρίζεται και παίζει. Άσχετα που στην πράξη εγώ δεν δικαιώθηκα και φάνηκε ότι ήταν καλύτερο να μείνει εκτός για να ηρεμήσει λίγο. Που μου το έλεγε ο Σταύρος. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Απλά αυτό που σημειώνουμε πολλές φορές είναι ότι ίσα-ίσα δεν φταίει ο ίδιος, αλλά φταίει περισσότερο το περιβάλλον του, γιατί μιλάμε για ένα νέο παιδί μακριά από τη Βραζιλία που κατά τα ψέματα δεν είχε και παραστάσεις πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά ήρθε εδώ και ακούει το μάνατζερ του και γενικά διάφορους ανθρώπους γύρω του να του μιλάνε για πολλά εκατομμύρια, για μεγάλα πρωταθλήματα και ότι δεν βλέπεις κανέναν εδώ. Και δεν είναι έτσι. Και ας πούμε θυμόμαστε όλο το περσινό ταξίδι στην Πορτογαλία που γύρισε και ήταν άλλος άνθρωπος. Και εν τέλει ξέρουμε όλοι γιατί πήγε. Οπότε δεν είναι ότι βγάζουμε κάτι το μυαλό μας ή ότι υπερβάλλουμε για κάτι. Εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις γενικότερα η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκληρύνει από τη στιγμή που προσφέρει τα πάντα στους ποδοσφαιριστές του, με όλη τη σημασία της λέξης, προσφέρει τα πάντα όντως, από τις μετακινήσεις τους, από την αμοθεραπεία τους, από τις συνθήκες εργασίας, από τα χρήματα, από τα πριμ, από, θα πρέπει να είναι πιο σκληρός από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα. Εγώ δεν θα ξεχάσω παράδειγμα από τον ποδοσφαιριστή, δεν θα αναφέρω το όνομά του, που πριν από 3 χρόνια έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, από τους παίκτες που τότε είχαν δικαιολογημένα τα φώτα πάνω τους, γιατί είχε απαράμιλη τεχνική και είχε μεγάλη προοπτική εξέλιξης,
Τετάρτη έκανε τον τεμπούτο του. Την επόμενη Κυριακή εμφανίστηκε με τατουάζ μανίκι. Έκανε όλο το χέρι. Καλά, εγώ σας δώσω φωνώ στα μέσα σε πέντε μέρες. Δεν συμφωνώ. Αγάπη δείχνει την προδιάθεση που ποδοσφαιριστή και τώρα αυτός ο παίκτης. Δηλαδή τι, ότι κάνεις ένα, τατουάζ και αλλάζει η κοσμοθεωρία σου, τι. Όχι, δείχνει την πρόθεση του παίκτη να ξεχωρίζει μέσω των μαλλιών, των παπουτσιών, των τατουάζ, των βίντεο του Instagram. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Με τα τατουάζ και με την εμφάνιση και με όλα αυτά. Προσωπικά δεν συμφωνώ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι όπως αν κάνω εγώ ένα τατουάζ στη δουλειά μου, δεν το κάνω να ξεχωρίσω εδώ μέσα. Έτσι και ένα παίκτη το κάνει να ξεχωρίσω το σύνολο. Θέλει να το κάνει τον εαυτό σου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Άνθρωποι είναι αυτοί, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Εγώ στα 24 θέλω να κάνω τατουάζ. Και ο άλλος στα 24 θέλει να κάνει τατουάζ. Δεν μπορώ να του πω κάτι. Δεν είναι για μένα δείγμα αυτό. Για μένα προσωπικά. Διαφωνούμε κάθετα, για μένα είναι. Ναι, το ξέρω, με πολλούς διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Τεράστιο δείγμα. Ένα παιδί 17 χρονών. Το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του μετά, αφού κάνει τον τεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, είναι να κάνει τατουάζ. Εγώ θα περίμενα από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ. Ένα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα να του οθήσει να κάνουν 5 προπονήσεις έξτρα. Καλά, ρε, επειδή πήγε να κάνει ένα τατουάζ, σημαίνει ότι δεν έχει στο μυαλό του στην προπόνηση. Γιατί? Κοίταξε, η ιστορία έδειξε ότι το παιδί αυτό. Σε αυτό το παιδί. Μπορεί να μην στα περισσότερα κανένα, παιδιά. Μπορεί να μην έχει κανένα ρόλο, ρε, στέργιο τώρα. Είναι κάτι πολύ μικρό. Με την ίδια λογική μπορεί να το έχει κανονίσει ένα μήνα πριν στο μυαλό του. Θα το... Δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι ανθρώπινο. Διαφωνούμε, οκ. Okay. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Σίγουρα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Ο δρόμος που επιλέγουν οι μεγάλες ομάδες προφανώς μας δίνει και εμάς το δρόμο. Μιας και μιλάμε για τατουάζ, να συνημερώσω ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης, βάσει συμβολέων, απαγορεύεται να κάνεις τατουάζ αν το δεν πάρεις άδεια από την διοίκηση. Ναι, δεν έχει να κάνει τώρα μετά όμως, σε καμία περίπτωση. Γιατί βάλαν αυτόν τον όρο, πιστεύεις? Ρε εσύ, επειδή το έκανε μια ομάδα, σημαίνει ότι είναι το σωστό. Θα μου επιβάλλει εμένα κάτι, μια ομάδα, ναι, πρέπει να συμφωνήσω. Επιβάλλει, ναι. Όχι σαν παίκτη. Σου λέω, επειδή το κάνει μια ομάδα, θα πρέπει να θεωρήσω εγώ ότι είναι σωστό. Μα δεν το θεωρώ σωστό. Ό,τι και να μου πεις. Όποια ομάδα και να το κάνει. Σε όποια χώρα και να το κάνει. Για ποιο λόγο πιστεύεις το βάλαν στη Ρεάλ? Δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο το βάλαν. Εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Θεωρώ ότι όπως είμαστε άνθρωποι εμείς και κάνουμε διάφορες επιλογές και στη ζωή και στη δουλειά, κάνουν και αυτοί. Είναι ένα τατουάζ. Δεν είναι κάτι. Αυτό το πιστεύω εγώ, σου ξαναλέω. Δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη μια ομάδα. Όπως και αυτό που πεις πριν για το Ferguson, μπορεί ο άλλος να το πει ακραίο. Μπορεί όμως κάποιος να συμφωνεί. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή λάθος. Επειδή δεν συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι σωστό ή λάθος. Και το αντίστροφο. Δεν μου λέει κάτι ότι το πήρε, αλλά όχι. Όπως δεν μου λέει κάτι ότι δεν το έχουν άλλες ομάδες. Για να φτάσει, αγάπη, ένας παίκτης 17, 18, 20, 22 στο top που μπορεί, έχει αποδείξει ιστορία. Αν δεν διαθέτει το σούπερ ταλέντο, δηλαδή να είναι ένα παιδί στα 10.000, θα πρέπει να κοιμάται και να ξυπνάει με το ποδόσφαιρο. Στέργιο, πραγματικά αυτό που λες είναι σαν να μου λες ότι δεν πρέπει να τρώει. Δεν πρέπει να έχει το μυαλό του στο φαΐ, δηλαδή. Πραγματικά. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Είναι ένα κομμάτι της ζωής το ένα και ένα κομμάτι της ζωής το άλλο. Δεν σταματάει το ένα το άλλο. Δεν είπα ότι δεν θα πάω στην προπόνηση για να κάνω τατουάζ. Αυτό σου εξηγώ. Τέλος πάντων. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Η Τουρκία προσπαθεί να το γυρίσει, αλλά όποτε μειώνει τη διαφορά, η Τσεχία βρίσκει τρόπο να σκοράρει. 2:30 πριν το τέλος, 74 Τουρκία, 82 Τσεχία. Μακάρι να το γυρίσει η Τουρκία, να πληρωθεί και ο φίλος ο Κώστας, που έχει πιάσει, λέει, όλα τα μάτια του τένις. Ναι. Το τι έχει παίξει δεν ξέρω πραγματικά. Θεώρησε η ψυχή του. Και περιμένει νίκη της Τουρκίας με την Τσεχία. 74-82. Άντε να το γυρίσει, παίρνει καλά λεφτά. Το καλά ή όχι, παίρνει χρήματα. Αλλά 2 λεπτά ακόμα. Η Τουρκία είναι στο μείον 8. Μάλιστα. Θα δούμε. Μπάσκετ είναι, αγάπη. Σταύρο, τι γίνεται? Συντονιστικά πράγματα αυτά. Τι για γίνεται, Σταύρο? Είμαι όλος αυτιά. Αγάπη, τι γίνεται? Όλα καλά. Μου είπε ένας φίλος μου που σε άκουγε. Ναι. Ότι τα λες πάρα πολύ ωραία. Μου το λένε συχνά, Σταύρο. Μου το λένε συχνά. Και μου λέει, κοιμήθηκα πάρα πολύ ωραία μετά. Κοιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Ναι, τον ανούρισες. Τον ανούρισα, εγώ. Ναι. Ίσα-ίσα, ρε εσύ. Ίσα-ίσα. Πού είσαι, πολύ φασαρία. Ναι, παίρνω το πρωινό μου.
Το πρωινό σου στις... 2 η ώρα είναι, Σταύρο. Δύο πλησιάζει. Μία και τέταρτο. Ναι, εντάξει, επειδή τώρα μπόρεσα. Ωραία. Δύσκολη μέρα. Καλά κάνει, ναι. Σταύρο. Τι έχουμε? Σταύρο, τι γίνεται στην ομάδα, εσύ, πες μας. Ανησυχεί ο κόσμος. Γενικότερα. Φαντάζομαι το εισπράτης και εσύ, φαντάζομαι. Όπου και να βρεθείς. Όλοι ανησυχούμε. Τι, να πούμε ότι δεν ανησυχούμε. Ξεκάθαρο ότι ανησυχούμε όλοι. Ότι η εικόνα που παρουσίασε μέχρι τώρα θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ για να κατακτήσει τους εγχώριους στόχους. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος λέει το αντίθετο δεν είναι ρεαλιστής. Εντάξει. Άλλο τώρα ότι ως ένα βαθμό το περιμέναμε. Ναι. Η αλλαγή προπονητή δεν γίνεται να μην επηρεάσει. Αλλά από εκεί και πέρα μέχρι να βρει την ισορροπία του ο Περέιρα και η παίκτες στα νέα δεδομένα, η ομάδα θα έχει πληγμούς. Το πλήρωσε στην Ευρώπη, δεν το πλήρωσε ακόμα στην Ελλάδα γιατί ήμασταν τυχεροί με το πρόγραμμα. Πετύχαμε ίσως τις πιο εύκολες ομάδες του πρωτάθλημα και εντός έδρας. Άρα κακά τα ψέματα μας ευνόησε το γεγονός αυτό. Αλλά από εδώ και πέρα τα ψέματα τελειώνουν. Η ομάδα θα πρέπει σταδιακά να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα. Οι παίκτες θα παρουσιάσουν μια καλύτερη αθλητική κατάσταση και πιο καθαρό μυαλό, γιατί τα παιχνίδια με Ατρόμητο, Άρη, Τρίπολη, ΑΕΚ και Τρίπολη είναι πάρα πολύ κομβικά για την ψυχολογία όλων και για την πίστη στο πλάνο του προπονητή. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το τι μπορεί να αλλάξει... Αυτό θα σου έλεγα. Τι μπορεί να αλλάξει στα βάλα. Δεν λείπουν πάρα πολύ. Δεν είμαστε όπως οι Μπάγκεν που είναι, έχουν μείνει 5 παίκτες που δεν είναι διεθνείς, αλλά λείπουν κάποιοι. Έχουν μπροστά του 10 μέρες. Τι μπορεί να αλλάξει αυτό το διάστημα. Είναι και 3 τραυματίες. Και εκεί οι τραυματίες. Σωστά. Επειδή μιλούσα, επειδή πολλές φορές λέμε και δεν ξέρουμε τι λέμε. Mm-hmm. Ωραία. Αν πιεστεί η ομάδα σε επίπεδο εντάσσεων αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι σταδιακά. Δηλαδή, να πιέσεις τώρα κάποιους παίκτες που θα τους βγάλεις εκτός από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, αγόρι μου, εσύ τι δεν είναι καλά, ο έτσι δεν είναι καλά, ο άλλος δεν είναι καλά, δεν είναι 8 καλά. Ναι. Από τους 8 θα δουλέψω τους 4 σε εντάσεις, αλλά δεν θα τους υπολογίσω το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, για κάθε 2 εβδομάδες εντάσεις στην προπόνηση, ωραία, χάνεις σίγουρα ένα παιχνίδι. Ναι. Ή άμα μπεις, θα είσαι το φάντασμα. Ωραία. Έχει την πολυτέλεια να το κάνει πάω από αυτό. Εγώ δεν το έκανα. Ναι. Σε συγκεκριμένες θέσεις, ναι, το όχι. Την έχει. Τώρα, αν θα το κάνει όχι, θα το παρακολουθήσουμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση δεν φαίνεται λίγο αυξημένες εντάσεις να έχει η ομάδα. Ναι. Κακώς θα πω εδώ. Όχι όλοι, ενώ κλίμα κοντά. Αν η ομάδα προχωρήσει εντάσεις όλοι μαζί, ξεχνάμε το παιχνίδι με τον ανθρώπο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για το πάρουμε. Ναι, κατανοητό αυτό που λες, ναι. Ναι. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα ποντάρουμε στην ηρεμία κάποιων παιχνών που ήταν αλλού και αλλού, σίγουρα ποντάρουμε σε κάποιες αλλαγές που ίσως γίνουν, σίγουρα ποντάρουμε στα γκάζια που έφαγαν όλοι μετά τον αποκλεισμό με το Σλόβα και την εικόνα με τον Πανίλιο. Αλλά όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Μπορεί ανά πάσα στιγμή ό,τι και να κάνεις να απολυθεί ότι τζάμπα το κάνεις. Δεν ξέρεις ποτέ πώς η ομάδα θα απολοφήσει τους κραδασμούς. Ποτέ. Ναι. Σταύρο, λέγαμε νωρίτερα ότι συμφωνούμε και οι δύο με το πώς που έγραψες για το Μελιόπουλο χθες. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στην όλη ιστορία? Ακούστε να δείτε, παιδιά. Για μένα η υπόθεση του Μελιόπουλου δεν με ενοχλεί μόνο στο κομμάτι των 800.000 που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Και δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα σε αυτό γιατί δεν τα πλήρωσα εγώ. Αν ήμουν όμως μεγαλομέτωχος και με οδηγούσε κάποιος από τους 800.000 και για ένα τέτοιο παιδί, θα είχα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεύτερον, εμένα με ενοχλεί το κομμάτι της αποδόμησης της δικής μας ακαδημίας. Δηλαδή, όταν εγώ στέλνω ένα μήνυμα ότι τον Μελιόπουλο που είναι αναπληρωματικός του Τσιγκάρα στην Εθνική Νέων, πάω δούμε 800.000 και δεν βλέπω τον Τσιγκάρα,
είναι μια κίνηση αποδόμησης της δικής μου ακαδημίας. Δηλαδή, η ακαδημία μου αποφάσισε κάποτε να διώξει τον Μελιόπουλο. Για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Ωραία. Το ότι δόθηκε η εντολή να αγοραστεί ο παίκτης, προφανώς μέσα από μια διαδικασία, ενώ τα κουσούρια παραμένουν τα ίδια, τότε είναι τρίτη μας την ίδια με την ακαδημία. Ναι. Το παιδί θα προτιμήσει να πάει να παίξει ξάφνου γιατί έχει περισσότερες ελπίδες να βγει στον ΠΑΟΚ, παρά να βγει στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Για και να περιμένει. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος, ειδικά σε αυτή τη φουρνιά που έβγαλε η ακαδημία για τη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι πολύ κομβικό που πήγαν οι περισσότερες ομάδες της Super League, γιατί του χρόνου θα πρέπει να βολιαστούν με την πρώτη ομάδα, αν θέλουμε να ισορροπήσουμε θέματα budget, financial, fair play κτλ. Εντάξει, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στην ακαδημία του ως κλαμπ και δεν μπορεί να φάσκει και να αντιφάσκει ανάλογα με τον προπονητή που έχει στο πάνω. Ναι. Η απέτηση που έχει ο ΠΑΟΚ από τον προπονητή είναι να κατακτά τίτλους και παράλληλα δημιουργεί υπεραξίες. Δεν μπορεί στην απέτηση παίρνω τίτλο, ωραία, να πηγαίνει στον βρόντο το κομμάτι του Μακαδονίου. Είναι το πρόβλημα σύνθετο, Σταύρο. Εγώ το έχω ξαναπεί και δεν μιλάω με λόγια του αέρα, ότι άκουσα, μου είπες και τα λοιπά. Αν όχι τα 9 από τα 10, τα 8 από τα 10 παιδιά των Ακαδημιών βλέπουν το μέλλον τους εκτός ΠΑΟΚ. Για χίλια ψη λόγους. Άλλοι σωστά, άλλοι λανθασμένα, άλλοι από τον περίγυρο, άλλοι κτλ. Αλλά... Αλήθεια είναι. Αλλά αυτοί είναι ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ναι. Το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως του Μελιόπουλου είναι ότι γράφονται και λέγονται τόσα πράγματα τρεις μέρες τώρα. Και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Το παιδί δεν πήγε για προπόνηση στην προγνωσία, δεν είναι και όρεξη. Ναι. Δεν έθεσε ο ΠΑΟΚ το Μελιόπουλο εκτός ομάδας. Ο Μελιόπουλος έθεσε τον ΠΑΟΚ εκτός ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ δεν του είπε σταματάς. Ή δεν του έκλεισε το δρόμο. Από την άλλη, όμως, είναι και ένα ευαίσθητο ζήτημα. Για ένα παιδί ιδιαίτερο, αυτό. Καλό είναι να μην το τεντώσουμε, αλλά όχι να την ακούει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, για την κακή του επιλογή. Όχι ότι φαίνεται άσχημα σε έναν 19χρονο. Ναι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, πριν σε αφήσουμε να φας το πρωινό σου, με πόση ανυπομονησία περιμένεις το σημερινό μάτς με τη Νέα Ζηλανδία 3 η ώρα και το βραδινό ειδικά 10 παρατέρατο με την Φιλανδία. Τι λάκκο να δεις τώρα. Θα το δω. Ποιο από τα δύο. Το μπάσκετ. Ναι. Και σίγουρα θα δω το ποδόσφαιρο. Γιατί έχω βάλει στοίχημα πόσο θα μείνει ο Φάγκος Σίτς. Ναι. Πόσο λες. Δεν λέω στον αέρα, θα κατεβιώσω το στοίχημα. Α, εντάξει, ναι. Ωραία. Αυτά. Να σου προτείνω, Σταύρο, μια διάδα που τη λέγαμε νωρίτερα με την αγάπη. Εμείς έχουμε βγάλει. Εγώ δεν συμφωνώ βασικά στη μισή. Συμφωνώ εγώ. Αυτό έχει σημασία. Διπλό 9 Ζηλανδία και 2 γκολ πουκι το βράδυ. Με 20 ευρώ 2.800 στη στοίχημα. Με 10 ευρώ, με 10 ευρώ 1.300. Αν συμφωνήσει ή όχι. Τελείως. Γιατί ο Πούκι τα βάζει 2-2 στην Αγγλία. Θα βάλω. Αυτά. Εγώ βάλω, ρε. Τι θα βάλεις, μωρέ, Σταύρο, τη Νέα Ζηλανδία. Φίλε, θα πετάξω 10 ευρώ, έχω πετάξει πολύ χειρότερα. Μα στηρίξτε λίγο την Ελλάδα, τι θα πετάξεις, τι λίγη άβρα, λίγη ενέργεια. Μας ενδιαφέρει και Τιμ Γιάννης. Τιμ Γιάννης, η αγάπη το έχει πάρει πατριωτικά. Αχ, τι γίνεται. Παιδί μεγαλώνει. Μπράβο, Σταύρο. Έγινε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Bye bye. Λοιπόν, αυτά και το Σταύρο. Παιδί μεγαλώνουν. Τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν ξέρω. Θα μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης τώρα τι βλέπει για τον μπάσκετ, εντάξει. Σαν πιο ειδικός. Εσύ, το ξαναλέω. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι φαβορή η εθνική. Είναι φαβορή η εθνική. Είναι σημαντικό. Εννοείται πως δεν θα συναχωρηθούμε αν χάσουμε τα 10 ευρώ, τα 20 και περάσει η Ελλάδα. Εντάξει. Α, εσύ το λες δηλαδή, για win-win κατάσταση. Αν όχι, δεν το λέω για win-win. Χαίρεσαι, αν δεν περάσει, παίρνεις τα λεφτά.
Ποτέ δεν έχω, δεν έχω παίξει στοίχημα έτσι. Να καλύψω και τις δύο περιπτώσεις. Αλλά όταν μου δίνει τη Νέα Ζηλανδία 12,50, σαν να με προκαλεί λίγο. Νίκο, τι γίνεται? Χαίρετε. Νίκο, τι λένε? Λέγαμε λοιπόν με το Σταύρο, γιατί και εσύ ασχολείσαι που και που νομίζω με το στοίχημα, έτσι δεν είναι ή όχι? Όχι. Καθόλου? Όχι, δεν ασχολούμαι. Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Δεν. Πιο παλιά λίγο ασχολούμαι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, το έχω παρατήσει εντελώς. Έλεγα λοιπόν στο Σταύρο ότι ένα τα λεγόμενα fan bet που ρίχνει τα λεφτά και λες αν κάτσε έκατσε, είναι νίκη της Νέας Ζηλανδίας και δύο γκολ πούκι το βράδυ στο Φιλανδία-Ελλάδα. Με 10 ευρώ είναι. Και δύο γκολ κιόλας. Ωραία. Ναι, με 2 ευρώ, με 10 ευρώ είναι 2.600. Μάλιστα. Εγώ, Νίκο, λέω ότι κερδίζει η Ελλάδα. Πού είναι, στη Φιλανδία, στο ποδοσφαιρό? Όχι, στο μπάσκετ. Α, okay. Είπαμε, εντάξει. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει σήμερα. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει. Πιστεύω και με τη Βραζιλία, έστω και δύσκολα, αλλά δεν δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα και στέργα. Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Αλλά τώρα, άμα χάσει, τέλο. Ναι, τώρα, αν χάσει, αποκλείσει. Οπότε πιστεύω ότι τα παλικάρια αυτά σήμερα θα έχουν τη σωστή νοοτροπία, ούτως ώστε είτε εύκολα είτε δύσκολα να περάσουν τους Νέους Ζηλανδούς. Αν περάσουν θα βγουν μπροστά μέχρι τη Τσεχία τελικά και στην Τουρκία, γιατί η Τσεχία τελικά είναι στην Τουρκία. Ναι, ναι, μόλις τώρα. Έχασε οπότε, ο φίλος, αν περάσουμε θα παίξουμε με Ηνωμένες Πολιτείες και Τσεχία. Το Μαυροβούνιο πάλευε εκεί πέρα με Βραζιλία μέχρι ένα σημείο, σαν τέλος πήγαινε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Οπότε η Βραζιλία πάει με 3 νίκες στον επόμενο όμιλο. Λογικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θα χάσουν την Ιαπωνία, okay. Αν περάσουμε εμείς με 2-1 και η Τσεχία επίσης με 2-1. Οπότε. Εντάξει, εγώ την αίσθηση, χωρίς να έχω δει τη Νέα Ζηλανδία, να πω την αλήθεια, ότι εάν η Ελλάδα πιάσει ένα σοβαρό ρυθμό και έχει την στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, δεν μπορεί να ακολουθήσει η Νέα Ζηλανδία στο σκοράρισμα. Ναι, έτσι νομίζω. Και ούτε έχει την ατσάλινη άμυνα που μπορεί να περιορίσει τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Καλάθι, τον Μπουρούσι. Επειδή είναι λίγο, αυτές που λέμε είναι λίγο ινδιάνικες ομάδες, δηλαδή ένα ρυθμό, ξέρεις, λίγο τρελό, που αν τους βγει, ζορίζεσαι. Δηλαδή είναι το κλασικό παιχνίδι το οποίο αν αφήσεις το ρυθμό και δεν τον ελέγχεις, θα έχεις πρόβλημα. Αν απλά τον ελέγξεις, λογικά θα κερδίσεις εύκολα. Για παράδειγμα, έχουν οι Νεοζηλανδοί τρίποντο, αν ξέρεις. Έχουνε, ναι. Έχουνε. Λέω όλες οι ομάδες έχουν. Λέω σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν, ναι. Ναι. Το έχουνε τρίποντο, μπορεί να βράδυ, δεν βάζουν τίποτα και να έχουν, ξέρω εγώ, 4 στα 30. Ωραία, και σαν να βάλουν 12-13 τρίποντα. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή να μην αφήσουμε να βρουν ρυθμό οι Νεοζηλανδοί. Αν ελέγχουμε το ρυθμό, νομίζω ότι η δουλειά μας θα την κάνουμε σήμερα. Ωραία. Και μετά, εντάξει, αν το καταφέρουμε σήμερα, okay. Πρέπει να κερδίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Τσεχία. Θα το δούμε. Άμα θες να προχωρήσεις σε μια μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να κάνεις και μεγάλες νίκες. Βέβαια. Θα το δούμε το παιχνίδι. Σαφώς έχει ενδιαφέρον. Θα το σχολιάσουμε αύριο. Πάμε στα δικά μας. Είχαμε και άλλη άφηξη. Ήρθε το παιδί μας, ο Γκεκέζε. Ναι. Ναι. Έκανε πρώτη προπόνηση. Όχι, εντάξει. Το απόγευμα θα κάνει. Το απόγευμα. Α, ναι, απόγευμα. Ναι. Απόγευμα. Ναι, ναι. Και η ομάδα ξεκίνησε τα εργομετρικά. Τα λέω εγώ με τίτλους. Ναι. Άνοιξε μας λίγο το τι γίνεται. Τι περιμένουμε. Σήμερα κάνουν εργομετρικά ουσιαστικά οι καινούργοι παίκτες. Αυτοί που θα μεταγραφέ, ο Σαρικόπουλος, ο Γκεκέζε, ο Λιούις, ο Σμιθ. Γιατί οι προηγούμενοι κάνανε με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εντάξει, το σημαντικό νομίζω είναι ότι σιγά σιγά το ρόστερ αρχίζει να δουλεύει μαζί. Έτσι, σήμερα περιμένουμε τον Wiggins, θα κάνει και η Γκεκέζε την πρώτη προπόνηση, θα κάνει την πρώτη προπόνηση ο Νόουλς. Αύριο ολοκληρώνονται σε αυτή τη φάση αφήξεις με τον Μπεθ και ουσιαστικά από το Σάββατο η ομάδα πια αρχίζει να δουλεύει με όλους τους παίκτες στη διάθεση, έτσι, κάτι που είναι σημαντικό. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα νομίζω είναι λίγο το κομμάτι της δουλειάς πάνω στη χημεία και σιγά σιγά αρχίσουμε να έχουμε εικόνα από τα φιλικά. Υπενθυμίζω το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στις 11 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε τον αντίπαλο, θα είναι κλειστό. Μετά στις 13 θα παίξει με την Λεύσκη, μετά έχει τα Μαυροσκούφια με Πανιόνιο και Ιωνικό και μετά έχει να πάει στη Βουλγαρία μια εβδομάδα πριν την έναρξη πρωταθλήματος να παίξει και εκεί δύο φιλικά. Οπότε, με την άφηξη των παικτών που έρχονται και με αυτούς που είναι να έρθουν, σιγά σιγά θα αποκτήσουν και μια πρώτη εικόνα για την ομάδα, για την οποία έχουμε πει ότι σίγουρα θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να τη δούμε πώς θα παίξει, τι θέλει να κάνει. Έτσι, αν σκεφτούμε ότι
το Σάββατο ουσιαστικά με τον Best, αν όλα πάνε καλά, και με τον Wiggins, θα είναι η πρώτη προπόνηση που θα είναι όλοι μαζί, 7 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβανόμαστε το πρωτάθλημα που ξεκινάει 29, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 22 μέρες. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να βρεις χημεία και αυτά που θες να κάνεις μέσα στο παρκέ τόσο γρήγορα, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι να βλέπουμε πού ήταν ο ΠΑΟΚ και πού είναι τώρα. Πριν 3 εβδομάδες ήταν στο πουθενά και τώρα έχει δημιουργήσει ήδη ένα ρόστερ και σιγά σιγά ξεκινάει να δουλεύει και μέσα στο γήπεδο. Νίκο, παρότι η πρεμιέρα είναι μακριά ακόμα, έχουμε δηλαδή 23 μέρες, 22, έχουμε 3 εβδομάδες. Ο Άρης σε τι φάση είναι? Ο Άρης εδώ και ένα μήνα λύνει τα μπαν θεωρητικά, δεν τα έχει λύσει ακόμα. Υπάρχει περιθώριο να μην βρει άκρη, ας πούμε? Χωρίς να είσαι ειδικός, εντάξει, από αυτά δεν που ακούς, να το ξέρω, διαβάζεις. Να πω την αλήθεια. Απλά θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν ο Άρης δεν τα λύσει τα μπαν. Δεν έχει λύσει. Θα πρέπει να κατέβει με έφηβους. Και με κάποιους παίκτες που έχει πάρει από την Ελλάδα. Δηλαδή το Μιλόσεφ, το Τάλτον και αυτό. Ναι. Και το Τάλτον όχι, νομίζω δεν είναι από την Ελλάδα κρασί. Δηλαδή θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Λέγεται ότι εδώ και καιρό λύνονται. Ακόμα δεν έχουν λυθεί. Εντάξει, το ρωτάω στη βάση ότι είναι. Συμφωνίες με παίκτες, γράφονται διάφορα ονόματα με τα οποία μιλάει η Παύλα συμφωνεί. Αλλά δεν μπορούν να προπονηθούν με την ομάδα και δεν μπορούν να κοινωθούν γιατί δεν έχει λυθεί το θέμα των μπαν. Οπότε μέχρι να το λύσει, και ο Άρης θα ξεκινήσει την προετοιμασία του ενώπιον του πρώτου αγώνα, ουσιαστικά, και αυτός έτσι πολύ αργά. Ναι. Είναι σε αυτή τη φάση. Υπάρχει μία πλευρά που λέει ότι λύνονται τα μπαν, και υπάρχει μια άλλη, η οποία λέει ότι οι επαφές πρέπει να γίνουν με κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, ούτε χρήματα έχουν δοθεί, ούτε τέλος πάντων έχουν συμφωνήσει παίκτες για να αρθούν τα μπαν. Οπότε είναι σε αυτή τη φάση ο Άρης. Ναι. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν καταφέρει να το λύσει το ζήτημα, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί πέρσι είχε κάνει ομάδα με μπαν μέσα από την Ελλάδα, οκ, είχε ένα ρόστερ έτοιμο. Καλό, κακό, αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Αλλά τώρα αν δεν τα λύσει, δεν θα χειρώσει, θα πρέπει να παίξει με αρκετούς εφήβους. Ναι. Τέτοιο πρόβλημα. Ξαναλέω, οπότε η λογική λέει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα το λύσει το θέμα και θα παίξει κανονικά. Στο ρωτάω αποκλειστικά στη βάση ότι θα περάσουν οι μέρες, θα φτάσει η ώρα που θα δούμε τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Γι' αυτό λίγο μια εικόνα από τον Άρη. Ναι. Εντάξει, είναι τώρα μακρινό, αλλά δεν είναι και τόσο μακρινό. Θα περάσουν 3 εβδομάδες. Ναι. Ας δούμε λίγο τις ομάδες όπως έχουν διαμορφωθεί στα Σαββάτα φιλικά, να έχουν μια πρώτη εικόνα. Πάνω κάτω κυρίως για τους καινούργιους παίχτες, όχι τόσο για το καθαρά αγωνιστικό και το τι θα παίξουν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά μια πρώτη εικόνα μπορούμε να την πάρουμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα πρώτα παιχνίδια γενικότερα θα είναι διαδικασία. Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι καλό που θα παίζει και στο Champions League στο ξεκίνημα, γιατί θα έχει περισσότερα παιχνίδια για να βρεθούν όλοι οι καινούργοι μεταξύ τους. Ναι. Οπότε περιμένουμε και το βράδυ τη νέα άφηξη. Θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. 9:25 σήμερα και ο Wiggins. Αυτοί όλοι με την ίδια πτήση έρχονται. Τελευταία νομίζω που είναι από Κωνσταντινούπολη. Τη βραδινή τέλος πάντων. Και αύριο πάλι την ίδια ώρα ο Μπεστ για να ολοκληρωθούν οι αφήξεις. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο κάποιας έρθειξης στην πορεία. Για κάποια. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Αν ακούς κάτι γύρω-γύρω, καμιά φημολογία, καμιά. Όχι. Νομίζω ότι συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Πιστεύω ότι με τον Μπεστ ο ΠΑΟΚ αυτά που είχε να δώσει για τον μπάτζετ του τα ολοκλήρωσε. Οπότε οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Ωραία. Δεν μπορώ να το αποκλείσουμε όσο, εντάξει, όσο είναι ανοιχτέ κάποιες επιλογές στην αγορά, δεν το αποκλείσει ποτέ. Αλλά δεν νομίζω συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες τέτοιες. Κάτι τελευταίο στα γρήγορα για να πάμε και στο διάλειμμα. Βγαίνει κάτι θετικό από τα διαρκείας. Δηλαδή οι σύνδεσμοι παίρνει άλλο σύνδεσμο 15, άλλο 20. Πόσα πήρε ο σύνδεσμος Εφταλόφου, 27 νομίζω. 27. Ναι. Βγάζει κάτι το θετικό, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που έχουμε πει για τα διαρκείας, ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι ότι δημιουργούνται ουρές και πάω και πολλές χιλιάδες διαρκείας, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει γενικότερα μια κινητοποίηση, μια συσπήρωση και μια αντίληψη της κατάστασης από τους περισσότερους, βάζω και τους συνδέσμους μέσα, ότι πρέπει και οι ίδιοι όσο μπορεί ο καθένας να βάλουν πλάτη, ούτως ώστε η ομάδα να μπορέσει να λειτουργήσει την επόμενη σεζόν. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, καλό είναι. Μακάρι να γίνει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Ήταν μεγάλο ζήτημα να έρθουν λίγο οι οργανωμένοι πιο κοντά στην ομάδα. Ναι. Okay. Σε πρώτη φάση πολύ σημαντικό που ο κάθε σύνδεσμος αγοράζει όσα εισιτήρια μπορεί, 5, 10, 25, 30, 35 και μακάρι αυτό να συνδυαστεί και με φυσική παρουσία, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και ενέργεια και όλα τα παιδιά αυτά τα καινούργια. Θα χρειαστεί σίγουρα.
Σίγουρα θα το χαιρεθεί. Τα μισά από αυτά δεν έχουν ιδέα του ότι είναι το ελληνικό μπάσκετ, τα άλλα έχουν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί ενέργεια από την κερκίδα. Σίγουρα και πίεση στον αντίπαλο αντίστοιχα. Θα χρειαστεί ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν και μάτς μέσα σε σεζόν που να έχουν χαρακτήρα οριακό. Θα έχει, θα οπότε έχει. Λογικά θα έχει. Σίγουρα θα χρειαστεί και μια έδρα, τέλος πάντων, όσο το δυνατόν περισσότερο έδρα, να το πω έτσι. Γιατί το Παλατάκι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει έδρα τόσο εύκολα. Χρειάζεται να έχει αρκετό κόσμο για να γεμίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση το να έχει μια καλή ατμόσφαιρα θετική προς την ομάδα και να ξέρουν και όλοι αυτοί που είναι στην ομάδα ότι έχουν και τον κόσμο πίσω τους, είναι μόνο καλό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη. Κεφάλι κάτω, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν τρεις μήνες αυτά τα παιδιά, τα οποία άκουσα γιούχα για αυτά τα παιδιά, μας κάνανε να ζήσουμε κάτι ανεπανάληπτο, έτσι, πριν μερικούς μήνες. Κάτι το οποίο ούτε νομίζω πιο τρελός οπαδός δεν το πίστευε, να πάρεις ένα πρωτάθλημα αίτητο. Δυστυχώς, double, έτσι, double. Όχι μόνο ο κόσμος του ΠΑΟ, γενικότερα ο φίλος κόσμος στην Ελλάδα και όχι όλοι, μέρος αυτών που εύχομαι να είναι μικρό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, έχουμε μία τάση στην ισοπαίδωση. Ναι, ναι. Ισοπεδώνουμε κάποιους αθλητές. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αυτά, όχι μόνο το περσινό Μάιο με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Εγώ θυμίζω συνεχώς ότι αυτή η ομάδα. Τα παιδιά κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Έτσι. Μια τεράστια προσπάθεια και ανταμείφθηκε πέρσι με ένα double το οποίο μακάρι να το ξαναζήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πέτυχαν πέρσι τα παιδιά. Και μάλλον φέτος θα είναι πιο δύσκολο. Με τα γύρω-γύρω που συμβαίνουν και με τα μηνύματα που παίρνουμε. Αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω, τα εξωαγωνιστικά, βλέπουμε τι συμβαίνει ήδη στις πρώτες αγωνιστικές. Ακόμα είναι και η χρήση του VAR γίνεται λαθασμένα. Βέβαια. Και δεν ξέρουμε αν θα έχει χειροτερέψει κιόλας. Απλώς είναι μια ομάδα, Κώστα, για να το κλείσουμε το ποδοσφαίρο αφού το πιάσαμε, που για όσους έχουν ξεχάσει από το Μάρτιο του 2018, δηλαδή έχουν περάσει 16-17 μήνες. Έχει 33 νίκες, 4 ισοπαλίες. Είναι κάτι νομίζω το ασύλληπτο. Δυστυχώς ορισμένοι το έχουν ξεχάσει. Εξωπραγματικό, όπως το λες τώρα. Για πολύ καιρό να είναι ακόμα, το πιστεύω. Η διακοπή θεωρώ θα μας κάνει πολύ καλό αυτή τη στιγμή και θα γυρίσουμε πολύ δυνατότεροι. Θα επιστρέψουν και τα παιδιά που είναι τραυματισμένα. Και αυτό σημαντικό. Και εσείς να μείνετε μακριά από τραυματισμούς. Το εύχομαι. Το σημαντικότερο σε αυτήν την περίοδο ίσως. Το δυσκολότερο κομμάτι. Το δυσκολότερο κομμάτι. Ειδικά στο βόλεϊ που τα ρόστερ είναι πιο περιορισμένα. Ναι, όντως. Ένας τραυματισμός είναι πολύ δύσκολος για μια ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο ΠΑΟ 24. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και σαν team manager που εντάξει δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τι ευθύνη έχει αυτή η θέση. Εντάξει, έχει πολύ φόρτο εργασίας. Και σαν αθλητής που ακόμα συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε, Κώστα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα περιμένουμε όλοι στο γήπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο team manager του Δικεφάλου. Πλέον, ο Κώστας Αυγητίδης. Διαφορετικός ρόλος, διαφορετικές συνήθειες. Αλλά πραγματικά αξίζει να πάρετε το εισιτήριο διαρκείας και για το βόλεϊ. Γιατί και εκεί γίνεται φοβερή δουλειά φέτος. Κοίταξε, ξαναλέμε τις τιμές. Είναι 50 ευρώ στις θύρες 3, 8, 13, 18. 30 ευρώ είναι το εισιτήριο για τους άνεργους. Mm-hmm. Που έχουν κάρτα ενεργείας. Περιλαμβάνονται όλοι οι αγώνες του ΠΑΟΚ, κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, play-off, κύπελο Ελλάδος, League Cup και το ΣΕΒ. Τα πάντα. Δεν υπάρχει διαγώνας. Με 30 ευρώ για τους άνεργους, 50 ευρώ και με 100 ευρώ για την θύρα 13 του ΠΑΟΚ Sports Arena. Και υπάρχουν και τα εισιτήρια για τους VIP, εντάξει ο καθένας. Ό,τι θέλει. Υπάρχει εισιτήριο με 200 ευρώ, με 300, με 400 και με 600 ευρώ για μια άλλη κατηγορία φίλων του ΠΑΟΚ. Που νομίζω και αυτοί θα ανταποκριθούν και το κάνουν κάθε χρόνο. Αλλά αυτό που λέω συνέχεια είναι πολύ σημαντικό για τα ταμεία της ομάδας. Λαμβάνεις ένα μήνυμα, έχεις κάποια χρήματα και λαμβάνεις και το feedback ότι δεν είμαστε μόνοι. Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει κόσμος στις κερκίδες κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι το παρατάκι κατάμεστο με το Φίνικα Σύρου στην κανονική περίοδο. Όχι, είναι μία βάση να υπάρχει. Ας έχει, δεν ξέρω, 1.500-2.000 φιλάθλους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Να έχει την κανονική περίοδο 4.000 κόσμου, 4.500 και στα play-off και στους τελικούς να είναι κατάμεστο. Θα είναι ό,τι καλύτερο για τη φετινή προσπάθεια. Μακάρι να μιλάμε γεροί να είμαστε και εμείς και η ομάδα το Μάιο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στην κορυφή. Δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός έχει βρει τα πατήματά του.
Έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Θα δούμε και φέτος παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Ο ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες πέρσι δεν ήταν καλός, κατά κοινή ομολογία. Μακάρι φέτος να είναι καλύτερος και να επιστρέψει και στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Με εσάς αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης και στη συνέχεια από τις 3 μέχρι τις 5 ο Γιώργος Ζαγόρας. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.